Θέλω να καλωσορίσω στην όλους καλεσμένους τη Φλόρινα και από τη γενιτιδονική χώρα. Χαιρετίζω και εγώ αυτή την εξαιρετική εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην επιχειρηματικότητα και τη γυναικεία, πονεμένη και παρεξηγημένη ιστορία της επιχειρηματικότητας στην χώρα μας. Πονεμένη εξαιτίας του αναποτελεσματικού μερικές φορές δημοσίου που βάζει παράλογα εμπόδια και εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και του ισχυρού ανταγωνισμού που δέχονται όλες οι επιχειρήσεις. Παρεξηγημένη γιατί οι πιο προβλημένοι αυτόβλητοι εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Είναι είτε επιχειρηματίες που έκλεισαν παραγωγικές επιχειρήσεις και ασχολούνται με την τοποθέτηση του κεφαλαίου σε φορολογικούς παραδείσους, είτε επιχειρήσεις με μοναδικό πελάτη το δημόσιο. Όλοι τους στις δημόσιες τοποθετήσεις υποστηρίζουν με πάθος ότι για όλα τα δεινά της χώρας ευθύνονται στη λίμνη οι κακοί δημόσιοι υπάλληλοι, που πρέπει να απορριφθούν θεωρώντας ότι έτσι θα λυθούν τα προβλήματα. Αυτοί ευθύνονται για την αρνητική και κακή φήμη στην επιχειρηματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι η επιχειρηματικότητα πηγαίνει χέρι-χέρι με την κοινωνική ευθύνη και σίγουρα ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό δημόσιο θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Από τη Σοβιετική Ένωση και τη νέα οικονομική πολιτική του Λένιν μέχρι και σήμερα στην Αμερική, τον start-up, ο επιχειρηματίας δεν είναι η καρικατούρα πλουσίου ατόμου με ημίψηλα και να ρουφά το αίμα του λαού με το καλαμάκι. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που έχει την τόλμη και τη φαντασία να παράξει, να δημιουργήσει προϊόντα ταυτότητας, να ηγηθεί μιας ομάδας, να συνεργαστεί με άλλους επιχειρηματίες για να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακος. Μπορεί δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος που θα αποτελέσει το θεμέλιο λίθιον για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Με αυτά που σας ανέφερα, θέλω να πω πως δεν είναι καθόλου οξύμορο μια αριστερή κυβέρνηση να είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας. Αντιθέτως, θέλουμε να ανθίσει μια επιχειρηματικότητα με εξωστρέφεια, τόλμη, παραγωγικότητα, αλλά και κοινωνική και οικολογική ευθύνη. Αυτά τα στοιχεία πνευματοδοτούνται και στο καινούργιο αναπτυξιακό νόμο, που ειλικρινά αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που το γραφείο μου και οι συνεργάτες μου συνεισέφεραν σε αυτό. Όσο αφορά συγκεκριμένα τη γυναική επιχειρηματικότητα, την άφησα τελευταία, όχι γιατί δεν θεωρώ σημαντική, αλλά το αντίθετο. Είναι αυτονόητο ότι οι γυναίκες μπορούν να μπουν στο στίβο των επιχειρήσεων το ίδιο ή και περισσότερο δυναμικά από εμάς τους άντρες. Είναι αυτονόητο ότι όποια σεξιστικού τύπου αντιμετώπιση από την κοινωνία απέναντι στη γυναίκα επιχειρηματία και όχι μόνο πρέπει να εκλείψει. Είναι αυτονόητο επίσης ότι όποιες ποσοστώσεις προβλέπονται στους νόμους με σκοπό να παρακινήσουν τις γυναίκες προς το επιχειρήν πρέπει να είναι μεταβατικές, διότι ο στόχος είναι να δημιουργηθούν και να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε μόνιμη βάση. Γιατί οι γυναίκες μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα στο επιχειρηματικό και κοινωνικό γίγνεσθε. Γιατί πολύ απλά έχουμε το 2016 που δεν πρέπει πλέον να υπάρχουν αναστολές. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.